Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, χαιρετίζω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των Σωματείων και των Φορέων για συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Είμαστε σήμερα εδώ μετά από φάσεις της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών και διαφόρων σωματείων εργαζομένων των νοσοκομείων της πόλης μας για να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την άμεση ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για να διεκδικήσουμε να μην πληρώσουμε άλλη μια φορά τα σπασμένα της νέας κρίσης που έρχεται. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας στη χώρα μας, οι νοσοκομειακοί γιατροί μέσω της ΕΝΙΦ και της Ομοσπονδία μας αναδείξαμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανοχήρωτο, είναι αδύναμο να ανταπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που θα γεννούσε η πανδημία. Οι ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή ήταν και συνεχίζουν να είναι τέτοιες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας της συνήθους νοσηρότητας, πόσο μάλλον στις συνθήκες πανδημίας. Ενδεικτικά και μόνο, τα κενά στα νοσοκομεία υπολογίζονται σε 30.000 υγειονομικούς, 6.500 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στην πόλη μας, τα κενά σε ιατρικό προσωπικό φτάνουν το 30% στα δημόσια νοσοκομεία. Τα νούμερα είναι ηλικιώδη και δεν επιτρέπουν καμιά παρερμηνία για τη τεράστια υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας. Γίνονται ακόμα μεγαλύτερα αν αναλογιστούμε τις εξής δύο παραδοχές. Ότι αποτελούν κενά, σύμφωνα με οργανισμούς που έχουν καταρτιστεί τη δεκαετία του 1980, δηλαδή με τις ανάγκες που υπήρχαν πριν 40 χρόνια. Επίσης, ότι αποτελούν κενά την περίοδο των κανονικών συνθήκων και όχι σε καθεστώς αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας. Αντίστοιχα, είναι τα προβλήματα σε κρεβάτια ΜΕΘ, τα οποία με τα βίας ξεπερνούσαν τα 500 πριν την πανδημία, την ώρα που θα έπρεπε ο αριθμός του να ξεπερνά τις 3.500 με βάση πληθυσμιακά κριτήρια που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να καλύπτει το σύνολο των αναγκών σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. Η έλλειψη σε υλικά, ιδιαίτερα σε μέσα ατομικής προστασίας, ήταν τέτοια που φτάναμε σε σημείο να χρεωνόμαστε τη μία και μοναδική μάσκα για όλο το ωράριο εργασίας μας, σαν να χρεωνόμαστε όπλο στο στρατό. Τα προβλήματα χιλιάδες και θα μπορούσα να τα απαριθμώ μέχρι το βράδυ. Πώς όμως απάντησε σε αυτά η κυβέρνηση στη διάρκεια της πανδημίας? Από τη μία, ενίσχυσε ακόμα παραπέρα την ιδιωτική υγεία. Χαρακτηριστικά, διπλασίασε τα χρήματα για αποζημίωση των μονάδων εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα από 800 στα 1.600 ευρώ ανά κλίνη. Έδωσε δηλαδή ζεστό χρήμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας. Όταν άκουγαν τον αίτημα των οικονομικών για επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας, έβγαζαν σπυράκια. Δεν δίστασαν δηλαδή να αφήσουν παροπλισμένο με αναστολή εργασίας χιλιάδες γιατρούς, νοσηλευτές και παριατρικό προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών, γιατί δεν γίνονταν χειρουργία ή εξετάσεις για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Προσωπικό που με την εμπειρία του θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και των ασθενών με χρόνια προβλήματα που στείλαν στο σπίτι. Από την άλλη, υποβάθμισε ακόμα περισσότερο τα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μεταφέροντας προσωπικό από αυτά για να καλύψει κενά στα νοσοκομεία. Έκλεισε τους ασθενείς μέσα στα σπίτια τους, λέγοντάς τους να απευθυνθούν στον οικογενειακό τους γιατρό, την ώρα που οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι παντελώς υποστελεχωμένες. Σε όλες τις δομές δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες γιατρών. Τα εργαστήρια πρακτικά υπολειτουργούν, ενώ ακόμα και η 24ωρη λειτουργία τους δεν είναι εφικτή λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό. Επίσης, δεν ενίσχυσε τα δημόσια εργαστήρια, αλλά σύναψε συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τις εξετάσεις του κορονοϊού. Σταμάτησε τη λειτουργία των υπολείπων κλινικών και εξωτερικών ιατρίων των νοσοκομείων, αφήνοντας ασθενείς, ακόμα και με χρόνιες ασθένειες, χωρίς την αναγκαία φροντίδα. Στην προηγούμενη περίοδο έκανε ελάχιστες μόνο προσλήψεις, ούτε 4.000 τον αριθμό πανελλαδικά, και μάλιστα με ημερομηνία λήξης. Δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν ώστε να ξεπεραστεί με πετυχία η κατάσταση θα βρεθούν σε 2 χρόνια εκτός δουλειάς. Και το χειρότερο, τι είχε να πει η κυβέρνηση σε αυτούς τους συναδέλφους? Ότι τελικά το ΕΣΥ δεν τους χρειάστηκε. Ο επεχμός τους έφτασε σε άλλα επίπεδα. Βέβαια, από κυβερνητικά στόματα αφήνουν το ενδεχόμενο μονιμοποίησης κάποιων από αυτούς. Ταυτόχρονα όμως, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, προχωρούν σε απολύσεις, όπως των 27 συναδέλφων επικουρικών στο Ιπποκράτειο, που τους απολύουν γιατί λήγουν οι συμβάσεις τους.
Η διοίκηση βέβαια του νοσοκομείου προχώρησε σε τετράμινη παράταση των συμβάσεων μετά από πίεση του σωματείου και των εργαζομένων με τη σημερινή μαζική τους κινητοποίηση το πρωί. Αυτό είναι το νέο ΕΣΥ που μας έχουν φάει τα αυτιά πως είναι πιο δυνατό και έτοιμο μετά την πανδημία. Όμως δεν μας προκαλούν έκπληξη όλα αυτά. Η αύξηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η συνεχής μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και στον χώρο της υγείας είναι διακηρυγμένος στόχος τους. Τον υπηρετούν πολύ σχολαστικά, όπως μας είπαν και το προηγούμενο διάστημα, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δικαιώματα όπως η μονιμότητα αποτελούν κακές συνήθειες για το σύστημα υγείας που ετοιμάζουν. Με δημόσιες δομές υγείας που θα λειτουργούν με ιδιωτικονομικά κριτήρια, σαν επιχειρήσεις με ιδία έσοδα και αυστηρούς ισολογισμούς. Όλα αυτά προβλέπονται στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράζονται με το πρόγραμμα Υγεία 2004-2020 για το ΕΣΥ. Σε αυτό το σύστημα υγείας που ετοιμάζουν, ο εργαζόμενος θα είναι δούλος χωρίς δικαιώματα και ο ασθενής πελάτης που θα βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Τέτοιο σύστημα υγείας ονειρεύονται και δεν ντρέπονται να το πούν με τις δηλώσεις τους διάφορα κυβερνητικά στελέχη αλλά και λαγή της κυβέρνησης όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Εμείς όμως τους δηλώνουμε το εξής και να το πάρουν στα σοβαρά. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε καμιά απόλυση συμβασιούχου ή επικουρικού συναδέλφου. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο στο καθεστώς του φόβου της απόλυσης της ανασφάλειας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, σε αυτόν τον αγώνα ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ξέρουμε ότι έχουμε στο πλάι μας όλους εσάς. Η στήριξη της κινητοποίησης μας όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξε ότι η αλληλεγγύη των εργαζομένων δεν μένει στα χειροκροτήματα όπως θέλει η κυβέρνηση. Η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων οικοδομείται στα κοινά αιτήματα, στη στήριξη των ετοιμάτων και των αγώνων των άλλων κλάδων. Η συμμετοχή εκπροσώπων από δεκάδες σωματεία της πόλης στη σύσκεψη πριν λίγες μέρες που διοργανώθηκε από σωματεία των υγειονομικών ήταν πολύ εθαρρυντική. Μέσα σε αυτή εκφράστηκε ότι το ζήτημα της υγείας δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα δικό μας, αλλά όλων των εργαζομένων. Μόνο μέσα από την κοινή πάλη των εργαζομένων μπορεί να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ενάντια στη βάρβαρη πολιτική που δεν διστάζει να τσακίσει κάθε εργατικό δικαίωμα για να συνεχίσουν να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων. Όλοι μαζί ενώνουμε τη φωνή μας. Οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, στα εργοστάσια, στις οικοδομές, σε όλους τους χώρους της δουλειάς, στα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Ενώνουμε τη φωνή μας και παλεύουμε για μια κοινωνία όπου η υγεία θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς ενάντια στο νέο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους σε διαφόρους κλάδους που είναι με το φόβο της απόλυσης, που έχουν υποστεί χτυπήματα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που θέσπισε η κυβέρνηση και άφησε ελεύθερη την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς να αλωνίζει. Δεν θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη, θα τους ανατρέψουμε. Συνάδελφοι, συναδέλφες, η κυβέρνηση με περίσσιο θράσος έριξε την ευθύνη της αντιμετώπισης όλης της κατάστασης στο λαό. Φτάσαν μέχρι στο σημείο να βάζουν τους γονείς να διαλέξουν αν θα στείλουν ή όχι τα παιδιά τους στο σχολείο. Η επίκληση της ατομικής ευθύνης, όσο σημαντική και να είναι, δεν μπορεί να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί να κρύψει ότι δεν ελήφθη ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση είναι έκθετη σε αυτό. Όλο το προηγούμενο διάστημα που κερδίθηκε με την προσπάθεια και τις θυσίες του λαού που εφάρμοσε τις επιστημονικές οδηγίες πήγε ουσιαστικά χαμένο για την προετοιμασία του ΕΣΥ για το πιθανό δεύτερο κύμα. Ιδιαίτερα τώρα που επανερχόμαστε σε κανονικές συνθήκες και φαίνονται ήδη κάποια σημάδια αύξησης των κρουσμάτων, η κατάσταση γίνεται πιο κρίσιμη. Η πιθανότητα λήψης νέων μέτρων περιορισμού είναι ορατή. Όμως, η κυβέρνηση με τις εντολές του μεγάλου κεφαλαίου στον τουρισμό, για να μην χάσουν τα κέρδη τους, ρισκάρει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων στον κλάδο, αλλά και όλου του λαού. Δεν έχει προχωρήσει σε κανένα μέτρο ενίσχυσης των δημοσίων δομών υγείας στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστικά, σε ολόκληρο τον νομό Χαλκιδικής, δίπλα μας δηλαδή, που αναμένουν να δεχτεί πλήθος τουριστών, λειτουργούν μόνο 10 κρεβάτια για ασθενείς με κορονοϊό, ενώ σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία υπολογίζουν τα πιθανά κρούσματα σε χιλιάδες.
Επίσης, θα πραγματοποιούν τυχαίους μόνο ελέγχους στους χιλιάδες τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας. Ήδη, τα μαζικά κρούσματα από ταξιδιώτες όπως την πτήση από το Κατάρ δείχνουν τι μπορεί να προκύψει αν δεν ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που επιβάλλονται από την επιστημονική κοινότητα στο όνομα της διάσωσης των κερδών τους. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά, διεκδικούμε άμεσα μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας. Διεκδικούμε την πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό όλων των δημοσίων νομών υγείας. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ανάπτυξη του απαραίτητου αριθμού κλινών ΜΕΘ. Άμεση απίταξη κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εργαστηρίων εξοπλισμού και προσωπικού του ιδιωτικού τομέα, χωρίς όρους, ώστε να χρησιμοποιηθούν στον κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των επιπλέον αναγκών. Μόνιμο μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης και δειγματοληπτικής παρακολούθησης της επιδημίας. Διαγνωστικούς ελέγχους με επιστημονικά κριτήρια. Άμεση και ανελειπή χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Να ενισχυθούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να παρέχουν τις αναγκαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στο λαό. Στελέχωση και εξοπλισμό του ΕΚΑΒ. Ένταξη του προσωπικού στα βαρέα καθηγηνά επαγγέλματα. Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και κατάργηση κάθε επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας. Δεν σταματάμε, δεν μένουμε σιωπηλοί, συνεχίζουμε και οργανώνουμε τη δράση μας για την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε με επόμενο μεγάλο σταθμό την πανεγειονομική απεργία την επόμενη Τρίτη 16 του Ιούνιου με συγκέντρωση στις 11 η ώρα μπροστά στη ΣΥΠΕ. Ευχαριστώ.